Ένα σχολείο ανοιχτή αγκαλιά για μετρημένα παιδιά, κυρίως μεταναστών και προσφύγων, και στο οποίο οι περισσότεροι Έλληνες γονείς γυρίζουν την πλάτη, είναι το 7ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων που λειτουργεί στο κέντρο της πόλης. Λίστες και να δώσουμε, δεν θα πάρουν τα παιδιά τα είδη που ζητάμε, διότι είναι φτωχά και από πολύ φτωχά κοινωνικο-οικονομικά στρώματα, διότι οι μισοί και πλέον μαθητές μας είναι από άλλες χώρες. Οι δάσκαλοι γνωρίζουν σε ποιες οικογένειες απευθύνονται, γι' αυτό και ασκούν το λειτουργήμά τους χωρίς περιττά σχολικά είδη. Προέχει η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε ένα χώρο πολυπολιτισμικό και κυρίως η εξασφάλιση του απαραίτητου δεκατιανού, μιας και στο σχολείο δεν λειτουργεί κηλικείο. Κρατάνε ό,τι μπορούν από το σπίτι ή εμείς τους προσφέρουμε μέσω κάποιων οι οποίοι μας χορηγούν, όπως είναι ο πρώην βουλευτής, ο κύριος Σταθάκης, που μας δίνει 50 ευρώ εβδομαδιαίως, και το Λύκειο Ελληνίδων, το οποίο μας χορηγεί το ψωμί καθημερινά. Στο παρελθόν, προσπάθειες για έναρξη λειτουργίας κηλικίου δεν περπάτησαν, μιας και οι μαθητές δεν είχαν χρήματα για να αγοράσουν το κολατσιό τους. Κανένα παιδί, ωστόσο, δεν φεύγει νηστικό από το σχολείο, που θυμίζοντας άλλες δεκαετίες, παρέχει αν μη τι άλλο ένα υγιεινό δεκατιανό. Είναι το ψωμί, το μαύρο, έτσι, το οποίο του βάζουμε λαδάκι πάνω, και ένα τυράκι. Από αυτή την ποσότητα μπορεί να πάρει όσο θέλει το κάθε παιδί. Σε πνεύμα προσφοράς λειτουργεί και το ολοήμερο τμήμα του σχολείου. Στο ολοήμερο σχολείο, όσα παιδάκια φέρουν από το σπίτι τους φαγητό, το ζεσταίνουν και το τρώνε. Όσα παιδάκια όμως δεν φέρουν, από το περίσσευμα αυτού του δεκατιανού τους δίνουμε, ούτως ώστε να μπορέσουν να περάσουν τη μέρα τους. Το 7ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων, αν και δεν είναι χαρακτηρισμένο ως διαπολιτισμικό από το Υπουργείο Παιδείας, στην πραγματικότητα είναι. Τα μισά παιδιά που φοιτούν σε αυτό είναι παιδιά μεταναστών και προσφύγων, ενώ ακόμη και τα Ελληνόπουλα που υπάγονται νόμιμα σε αυτό παίρνουν μεταγραφή για άλλα σχολεία. Θα εκπέμψω και ένα μήνυμα προς τους Έλληνες γονείς, οι οποίοι έχουν γυρίσει την πλάτη στο δικό μας σχολείο, επειδή ακριβώς για αυτόν ακριβώς το λόγο, ότι είμαστε ένα πολυπολιτισμικό σχολείο. Παρ' όλα αυτά, σε αντίθεση με σχολεία στα οποία γίνονται κάθε χρόνο δεκάδες μεταγραφές και στα οποία υπάρχουν πολυμελή τμήματα, στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων υπάρχουν τμήματα στα οποία ο αριθμός των παιδιών μόλις που ξεπερνά τα 10. Μιλούν συχνά διαφορετικές γλώσσες, αλλά μαθαίνουν την αλληλεγγύη και την προσφορά.